pod.gr. Γιατί, κύριε καθηγητά, με την Ερατό Ζουρουφίδου και τον καθηγητή Αθανάσιο Τσαφτάρη. Θυμόμαστε από το σχολείο για την κληρονομικότητα. Αν και οι δύο γονείς είναι μελαχρινοί με καστανά μάτια, τότε το παιδί πιθανότατα να γεννηθεί μελαχρινό με καστανά μάτια. Με την αποκωδικοποίηση του ανθρώπινου γονιδιώματος όμως, μπορούμε πλέον να κάνουμε και άλλες πιο περίπλοκες προβλέψεις και να ξέρουμε αν κάποιος κινδυνεύει να νοσήσει από σοβαρή ασθένεια ή αν στο μέλλον θα είναι ένας στοργικός ή ένας ρέμπελος πατέρας. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Πώς είστε? Καλησπέρα. Είμαστε καλά, αμεινόμεθα στον κορονοϊό και κοιτάζουμε πώς θα τα ξεπεράσουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Εγώ σήμερα, κύριε καθηγητά, ήθελα να εκμεταλλευτώ το χρόνο μας για να μου εξηγήσετε και να δούμε κάποια πράγματα τα οποία είναι λίγο περίπλοκα. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές και για το RNA και έχουμε αναφερθεί στην αποκωδικοποίηση του ανθρώπινου γονιδιώματος, που είναι DNA, και επειδή βλέπω πολύ συχνά στο ίντερνετ διάφορες διαφημίσεις από εταιρείες που λένε ότι τους στέλνεις σε σάλιο και αποκωδικοποιούν το γονιδίωμά σου για να δουν από πού είσαι, ας πούμε, από πού κατάγεσαι, διάφορα τέτοια. Είναι πάμφθινος στις μέρες μας, γι' αυτό γίνεται, να ξέρεις. Δηλαδή, όταν διαβάζαμε το γενετικό υλικό για πρώτη φορά ενός βακτηρίου, ενός εντόμου, της δροσοφύλης παραδείγματος χάρη, ενός φυτού και φυσικά του πιθήκου και αργότερα το αποκορύφωμα αυτής της αλυσίδας με το διάβασμα του γονιδιώματος του ανθρώπου. Ήτανε δύσκολες τεχνολογίες, έπαιρναν χρόνο. Να φανταστείς τώρα για το βακτήριο, όταν διαβάσανε το DNA του δουλεύανε καμιά εκατοσταριά άνθρωποι κανένα χρόνο και. Στον άνθρωπο δουλεύαν 2-3 χιλιάδες γενετιστές, διαβάζοντας ο καθένας ένα κομματάκι και ενώνοντας το κείμενο. Δηλαδή έχει 24 τόμους, ας πούμε, όπως είναι τα χρωμοσώματα του ανθρώπου, και ο καθένας ή κάθε πανεπιστήμιο πήρε έναν τόμο και 5-10 γενετιστές διαβάζαν το DNA αυτού του τόμου και μετά τα ενώσανε όλα. Και έτσι έχουμε το Human Genome Project, έχουμε δηλαδή για πρώτη φορά διαβάσει το γονιδίωμα το ανθρώπινο. Μάλιστα. Πάμε τώρα, επειδή είναι το δικό σας πεδίο όλο αυτό της γενετικής και μπορείτε να μας τα εξηγήσετε πάρα πολύ καλά, πάμε να μας εξηγήσετε πρώτα σε πιο απλές μορφές το διάβασμα, ας πούμε, του DNA, πώς μας βοηθάει, τι μας μπορεί δείχνει. Μπορείτε σε αφάνταστα να γνωρίζεις τι κρύβεται από κάτω και μια πετούνια κάνει ένα κόκκινο λουλούδι και πού είναι αυτό το γονίδιο, σε ποιο χρωμοσώμα κλπ. Γιατί η άλλη κάνει ένα κίτρινο λουλούδι ή ένα μοβ, ποιο είναι το υπεύθυνο γονίδιο, σε ποιο χρωμόσωμα εδράζεται, πώς λειτουργεί και κάνει ένα λουλούδι κόκκινο αυτό το συγκεκριμένο γονίδιο και γιατί το διπλανό κάνει κίτρινο και ούτω καθεξής. Και αυτά πλέον αναλύθηκαν πλήρως μετά το διάβασμα του DNA, γιατί πήγαινε κανείς, ας πούμε, όπως είπα λίγο πριν, στη σελίδα 24 που ήταν υπεύθυνη για το χρώμα και λέγανε, ω, σε αυτή τη σελίδα αυτό είναι το γενετικό κείμενο, βλέπουμε ένα γονίδιο που παραδείγματος χάρη τροποποιεί το χρώμα μιας φενόλης και την κάνει κίτρινη και έτσι το λουλούδι γίνεται κίτρινο ή ένα άλλο, μια ουσία χρώματος κλπ. Βήμα-βήμα όμως πήγαμε από τα απλούστρα στα πιο πολυπλοκότερα, στη δροσοφύλη, ένα έντομο, πήγαμε στα ποντίκια και στο τέλος φτάσανε, διαβάσουνε τον πίθηκο και με βάση αυτά τα στοιχεία πήγαν ένα βήμα πιο πέρα και διάβασαν όλο το ανθρώπινο γονιδίωμα. Και αυτό βοήθησε στο να καταλάβουμε ποια γονίδια είναι υπεύθυνα για κάποια λειτουργία, τι αλλάζει σε ένα γονίδιο και ο άνθρωπος έχει μια αρρώστια κληρονομήσιμη και ούτω καθεξής για πάρα πολλούς χαρακτήρες. Άνοιξε ένα τρομερά μεγάλο πεδίο να κατανοήσουμε τις κληρονομήσιμες αρρώστιες του ανθρώπου, να καταλάβουμε ποιες μεταλλάξεις δημιουργούν καρκινογένεση, ποια γονίδια είναι υπεύθυνα για ποιο χαρακτήρα και κάπου εκεί χρειάστηκε να βάλουν ένα φρένο, γιατί είχε έρθει και η τεχνολογία της γενετικής μηχανικής και οι άνθρωποι πίστευαν ότι θα μπορούσαν δειλά-δειλά να κατευθύνουν την κληρονομικότητα. Και χρειάστηκαν επιτροπές βιοειθικής. Εγώ ήμουν πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Βιοειθικής παρεπιπτόντως με μια σειρά συναδέλφων, να ξέρουμε μέχρι πού πάει αυτή η έρευνα, τι επιτρέπει η κοινωνία και τι θα μπορούσε να λειτουργήσει σε μια
ας το πούμε, άσχημη κατάσταση, έναν άσχημο δρόμο. Κύριε Τσαφτάρη, είπατε ότι μπορούμε να προβλέψουμε αν κάποιος θα νοσήσει από κάποια ασθένεια. Μπορούμε να προβλέψουμε και άλλα χαρακτηριστικά. Υπάρχουν, ας πούμε, γονίδια του εγκληματία ή του εργατικού, για παράδειγμα. Όσο προχωρούσε η επιστήμη, πήγαν και σε πιο, ας το πούμε, πολύπλοκους χαρακτήρες. Για παράδειγμα, μια πολύ σημαντική μελέτη που αξίζει τον κόπο να την αναφέρουμε ήταν η μελέτη του στοργικού οικογενειάρχη και γονιού, παραδείγματος χάρη, που λέει κανείς, ωραία, βλέπουμε ορισμένους ανθρώπους που είναι πάρα πολύ καλοί γονείς, αγαπούν τα παιδιά, τα φροντίζουν και σε εμάς βέβαια και σε άλλα ζώα κλπ. Και βλέπεις άλλους που είναι αδιάφοροι. Έχοντας αυτή τη διαφορά ήταν πολύ εύκολο να πάει κανείς και να δει αν υπάρχει ένα τέτοιο γονίδιο και τι είναι αυτό που κάνει τη διαφορά. Πρώτη φορά το κάνανε στα ζώα και συγκεκριμένα στα ποντίκια. Υπάρχουν δύο κοντά συγγενικά είδη ποντικιών που στο μεν ένα ο αρσενικός κάνει τη γονιμοποίηση των θηλυκών και σκόνται και φεύγει. Και τα αφήνει όλα, τη στοργή και τη φροντίδα των απογόνων, στην θηλυκή μητέρα που γέννησε τα ποντικάκια. Και αυτός σαν ρέμπελος γυρίζει από εδώ και από εκεί. Υπάρχει ένα άλλο είδος ποντικιού όμως που ο αρσενικός είναι μονογαμικός, δηλαδή έχει την θηλυκιά, κάνουν τα ποντικάκια τους και κάθεται μαζί της και τα μεγαλώνουν μαζί προκειμένου να τα φροντίσουν, να τα γλύψουν, να τα καθαρίσουν, να φέρουν τροφή κλπ. Είναι δηλαδή πραγματικά στοργικά ζώα, τα ζώα που έχουν αυτό το γονίδιο αυτής της φυλής. Ωραία, έχοντας αυτούς τους δύο φαινοτύπους και όπως είπα, καθώς διαβάστηκε το γενετικό υλικό των ποντικιών, λένε ας διαβάσουμε αυτά δύο είδη αρσενικών ποντικιών να δούμε τι διαφέρουν, ρε αδερφέ, και έχουν μια τέτοια διαφορετική συμπεριφορά ή σε ό,τι φορά ένα τέτοιο πολύπλοκο χαρακτήρα. Παρενθετικά να πω ότι αντίστοιχοι τέτοιες μελέτες έγιναν αμέσως μετά σε τι βαθμό αυτοκτονικές τάσεις κάποιων ανθρώπων ελέγχονται γονιδιωματικά ή θα μπορούσα να πω σε τι βαθμό ελέγχεται γενετικά οι ικανότητες στη μουσική ενός μουσικού. Ας το πούμε σε εμάς, θα λέγαμε τι γονίδι έχει ο Ξαρχάκος, ρε παιδί μου, και γράφει τόσο ωραία τραγούδια σε σχέση με τον Τζαφτάρη που δεν γράφει τέτοια καλά τραγούδια. Για να μην πω ότι αρχίζαν πλέον να μελετούν σε υπερβολή, θα έλεγα σε τι βαθμό ελέγχεται η πολιτική προτίμηση κάποιων ανθρώπων. Υπάρχει κάτι τέτοιο, κάποιο τέτοιο γονίδιο? Τώρα θα κάνουμε μια συζήτηση ολόκληρη γι' αυτό. Θέλω όμως να μείνω λίγο περισσότερο σε ό,τι αφορά τα γονίδια του στοργικού οικογενειάρχη και γονιού, γιατί όπως είπα απετέλεσαν πρότυπο αυτού του είδους των αναλύσεων. Όταν λοιπόν έγινε αυτό το πράγμα και το καταλάβαμε ποια είναι τα γονίδια που ελέγχουν το χαρακτήρα αυτό του στοργικού οικογενειάρχη στα ποντίκια, είδαμε τα γονίδια και είδαμε πώς το καταφέρνουν. Το περιμέναμε άλλωστε αυτό, γιατί θα περιμέναμε σίγουρα να είναι ορμονικές οι αντιδράσεις αυτές, δηλαδή μια συγκεκριμένη ορμόνη, αν ανεβεί σε πάρα πολύ υψηλά ποσοστά ή σε πολύ καλό σε οικογενειάρχη, στο αρσενικό και στο θηλυκό θα έλεγα, και αν είναι πολύ χαμηλά ή σε πολύ κακός, συγκριτικά με μια άλλη ορμόνη που κάνει έναν πολύ κακό μη στοργικό οικογενειάρχη. Και πράγματι έτσι είναι. Είδαμε ότι ελέγχονται από γονίδια που κωδικοποιούν τέτοιου είδους ορμόνες, όπως είναι εδώ τις ξέρουμε, η βασοπρασίνη, η αργινοκινίνη, η οξυτοκίνη και το καθεξής, που είναι γνωστές σαν ορμόνες που παίζουν τέτοιους καθοριστικούς ρόλους σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά, δηλαδή την στοργικότητα, το κτίσιμο της φωλιάς. Να θυμηθούμε τη γριά μάγισσα σε ένα έργο, τη Γεωργία Βασιλιάδου δηλαδή, που έλεγε ότι εγώ έχω ένα ματζούνι που θα το χαλάσω αυτό τον αραβόνα. Θα το χαλάσω εγώ αυτό το ευτυχισμένο ζευγάρι. Επομένως, βρες τρόπο, λέει, να ρίξεις στον καφέ τρεις σταγόνες από αυτό το πράγμα και θα τελειώσει η ιστορικότητά του. Προφανώς θα είχαν κάποια βότανα που επηρεάζουν, ας πούμε, την οξυτοκίνη ή κάποια από τις ορμόνες αυτές της ιστορικότητας. Μάλιστα. Σε αυτά έχουν βάση και όλα αυτά τα ματζούνια. Τώρα, και πάλι κάνω μια παρένθεση να πω ότι καλά είναι να είμαστε προσεκτικοί σε αυτού του είδους τα συμπεράσματα. Πιστεύω ότι υπάρχουν κι άλλα τέτοια γονίδια, δεν είναι μόνο ένα που κάνει αυτό το πράγμα. Είναι πολλά μαζί για να κάνουν μια καλή οικογένεια
Και ο συνδυασμός αυτός, ας το πούμε, παραλλάσσει από περίπτωση σε περίπτωση για τις συγκεκριμένες συμπεριφορές. Και το λέω αυτό για να αποφύγουμε, να μην νομίσει κάποιος ότι πω, αφού είναι έτσι, πάω καλό και κακό, μετράω πόση οξυτοκίνη έχει ο τσαφτάρης, πριν να δεχτώ να τον κάνω γαμπρό μου στην κόρη μου. Κύριε Τσαφταρή, έχω μία ερώτηση. Ισχύει ότι τα γονίδια από μόνα τους δεν μας δίνουν την απόλυτη εικόνα, γιατί έχει να κάνει και με το αν θα ενεργοποιηθούν, έτσι δεν είναι? Σωστό, οπότε... ακριβώς, και χαίρομαι που το λέτε αυτό. Γι' αυτό σε έβαλα άρεστα στις γονίδια μου. Έτσι, γιατί θυμάσαι και τα επιγενετικά φαινόμενα ακριβώς που περιγράψαμε. Δηλαδή δεν φτάνει να το έχει στο γονίδιο που, ας το πούμε, που κάνει αυτό το νευροπεπτίδιο, όπως είναι οι οξυτοκίνες και λοιπά που σας περιέγραψα, πρέπει να δουλέψει κιόλας. Αν το έχεις μεθυλιωμένο και δεν δουλεύει, είναι σαν να μην το έχεις. Ή το αντίθετο, εάν έχεις ένα άλλο, αλλά επειδή λείπει τελείως η μεθυλίωση, δουλεύει πάρα πολύ, το αποτέλεσμα θα είναι διαφορετικό. Σωστά επισημαίνεις, σημαίνει δηλαδή και το περιβάλλον και η διατροφή, και ευρύτερα θα έλεγα, παίζουν καθοριστικό ρόλο σε ποιο επίπεδο θα εκφραστεί ένα γονίδιο και τι επίπτωση θα έχει. Επομένως δεν είναι καθαρά γενότυπος, είναι καθαρά αλληλεπίδραση γενοτύπου και περιβάλλοντος που οδηγεί στις επιγενετικές αλλαγές πολύ συχνά, και αυτές παίζουν ρόλο όχι μόνο στο αν είναι παρόν ή απόν ένα γονίδιο, σε τι βαθμό μπορεί να είναι παρόν, αλλά ως μεθυλιωμένο να μην εκφράζεται σε μεγάλα ποσά. Και μην ξεχνάμε ακόμα και τα προβιωτικά μικρόβια, που έχουμε επίσης μιλήσει και για τον άνθρωπο, τα δισεκατομμύρια των μικροβίων που είναι πάνω μας και τα οποία επίσης μπορεί να παίζουν κάτι στο μεταβολισμό μας, άρα και στο μεταβολισμό, την καταστροφή ή τη σύνθεση των ορμονών και ούτω καθεξής. Άρα βλέπουμε ότι η επιστήμη απαντάει σε αυτό το ερώτημα, το αν ο άνθρωπος επηρεάζεται από τη βιολογία του ή από το περιβάλλον του, και βλέπουμε ότι είναι μια αλληλεπίδραση αυτών των δύο. Και ναι, κανένα... περιγράψαμε ένα χαρακτήρα, τώρα πρέπει να διευρύνουμε αυτό, για να, αλλά δεν έχουμε χρόνο, σε τι βαθμό, ας πούμε, ότι, όπως είπα, τα γονίδια των αυτοκτονικών τάσεων, τις πολιτικές προτιμήσεις, οι εγκληματικές συμπεριφορές κλπ. Κλπ. Ή τα ταλέντα, ας πούμε, είναι πολύ καλός μουσικός, ας πούμε. Ωραία, κύριε καθηγητά, μπορούμε να κρατήσουμε αυτά που έχουμε πει σαν μια εισαγωγή και στο επόμενο επεισόδιο μας να μιλήσουμε πιο αναλυτικά για αυτούς τους χαρακτήρες που αναφέρατε πολύ ωραία, τώρα. Πολύ ωραία. Έγινε. Και να δούμε τελικά αν υπάρχει αριστερό και δεξιό γονίδιο. Για φαντάσου. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε top secret. Ακριβώς. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ακούσατε το podcast «Γιατί κυρία καθηγητά» με την Ερατό Ζουρουφίδου και τον καθηγητή γενετικής και πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιο Τσαφτάρη. Αναζητήστε όλα τα επεισόδια της σειράς στο pod.gr, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts ή σε όποια άλλη πλατφόρμα ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.